Τώρα, πάμε σε μια άλλη είδηση με έναν σημειοφόρο του πολεμικού ναυτικού, ο οποίος συνελήφθη για υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας. Πώς αποκαλύφθηκε όλη αυτή η ιστορία, Ηλία? Το κατήγγειλε η παθούσα, καθώς είχε αναπτύξει μια διαδικτυακή επικοινωνία με τον σημεοφόρο του πολεμικού ναυτικού Νίνα. Φέρεται ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικτυακής επικοινωνίας είχε πάρει ο σημεοφόρος του πολεμικού ναυτικού Νίνα φωτογραφίες και άσημνο υλικό της παθούσας, χωρίς όμως τη συνένεσή της. Μετά ο 51χρονος άρχισε να την εκβιάζει και να της λέει ότι έχω αυτό το υλικό, δεν το ήξερε η γυναίκα, γιατί επαναλαμβάνω το πήρε χωρίς συγκατάθεσή της. Έχω αυτό το υλικό και αν δεν συνευρεθούμε ερωτικά, την εκβίαζε δηλαδή, αν δεν συνευρεθούμε ερωτικά θα το δημοσιεύσω σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ήταν σε κάποιες ομάδες η παθούσα και θα το έβλεπαν φίλοι της, γνωστοί της, συνεργάτες κτλ. Και την εκβίαζε ο συγκεκριμένος σημεοφόρος του πολεμικού ναυτικού. Βρήκε το θάρρος, αυτό που είπες λίγο πριν και εσύ, ότι να βρούμε το θάρρος να ενημερώσουμε τις αρχές για τέτοιες περιπτώσεις που μπορεί να μας συμβούν, να ενημερώσουμε τις αρχές, μην νομίσουμε ότι είμαστε σε αδιέξοδο. Ενημέρωσε λοιπόν τις αρχές, επιλήφθηκε η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, η γυναίκα έδωσε ένα ραντεβού με το σημεοφόρο του πολεμικού ναυτικού στο κέντρο της Αθήνας και εκεί τελικώς συνελήφθη ο συγκεκριμένος άντρας. Φαίνεται από το σπίτι που πήγανε στην οικία του ότι κατήχε όντως το συγκεκριμένο παράνομο υλικό και τώρα η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Πάντως να κάνουμε ένα σχόλιο, βλέπουμε αρκετά τέτοια περιστατικά να συμβαίνουν. Χρειάζεται προσοχή, ο ψηφιακός κόσμος είναι το ίδιο ή και περισσότερο επικίνδυνος από τον πραγματικό κόσμο, αλλά στον πραγματικό κόσμο ίσως να αντιλαμβανόμαστε πιο εύκολα τους κινδύνους. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά. Φορά, δεν μπορούμε να τους εντοπίσουμε. Η Ηλία σωστά το υπογραμμίζει, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα διαστραμμένα μυαλά, γιατί υπάρχουν τέτοια πάρα πολλά παραδείγματα και σε μικρότερες ηλικίες και σε μεγαλύτερες ηλικίες ακριβώς και μέσα στα σπίτια. Ένα σύζυγος που κάποια στιγμή είχε βάλει οι κάμερες να παρακολουθεί την ίδια του την οικογένεια και την ίδια του την γυναίκα.